Τα νέα. Έτσι ανατείναξαν τη Χεσμπολάχ το άγνωστο σχέδιο του Ισραήλ. Η Μοσάτ τοποθέτησε πριν από μήνες τα εκρηκτικά σε 5.000 βομβητές. Οι συσκευές πουλήθηκαν από τη Βουδαπέστη στο Λίβανο από τρίτη εταιρεία. Η Ιερουσαλήμ πυροδότησε πρόωρα τους μηχανισμούς γιατί είχε διαρρεύσει το σχέδιο κατά τις τραυματίες και νεκροί, όπως είπαμε. Και εδώ είναι η επιδότηση 200 ευρώ για αναβάθμιση ίντερνετ σε σπίτια και επιχειρήσεις χωρίς κριτήρια ένταξη στο πρόγραμμα. Καλημέρα, Μαριάννα. Καλημέρα. Κύριε Γεωργάτη. Γεια σου, Μαριάννα. Μια εταιρεία φάντασμα στη Βουδαπέστη πήγανε και βρήκανε τίποτα. Mm. Δεν υπάρχει πλέον. Ναι. Τίποτα απολύτως εκεί. Σωστά. Και αυτή τη στιγμή έχουμε 9 νεκρούς, γιατί πήγανε και σε walkie-talkie τα οποία έχουν ανατινάξει. Και θέλω να σας πω ότι η Χεσμπολάχ, ό,τι βομβητή έχει και συσκευή πάνω της, πηγαίνει και τον καταστρέφει, καθώς φοβάται ότι θα υπάρχει. Μου λέγανε το ρίχνανε μέσα σε βαρέλια, λέει. Συγγνώμη. Τα πετάγανε μέσα. Έγινε αυτό που έγινε προχθές. Και χθες ξανά έγινε. Δηλαδή σε μία μέρα αυτή δεν πέταξαν τα πάντα. Τι ας πω. Δηλαδή δεν τους σκέφτηκαν ότι αφού προχθές μας έκαναν αυτό, σήμερα μπορεί να μας κάνουν ένα πάση στιγμή. Μπορεί να είναι καλύτεροι βομβητές οι επόμενοι. Σημασία έχει αυτό που υπόθηκε από την πλευρά του Ισραήλ, ότι πάμε σε... Ανοίγουμε ένα καινούριο βιβλίο πολέμου και ότι έχουμε τις ΗΠΑ πάντα θεατές που λένε σας παρακαλώ, σας παρακαλώ, σταματήστε, σας παρακαλώ. Τα ίδια. Και τα ίδια. Και στο Ισραήλ και στην Ουκρανία. Δεν ρώτησε και το πιο σημαντικό το γιατρό. Τι ρε, πόσο καιρό παίρνει αποκατάσταση ο μενίσκος. Το πόδι. Μην ανησυχείς, είμαστε εμείς εδώ. Κύριε Σαλμά, φύγατε. Έχουμε θέματα εδώ με το πόδι. Τη μαγνητική να σου δείξω. Περίμενε, γιατρέ. Πάμε καθημερινή. Υποχρεωτική προφυλάκηση σε υπότροπους εγκληματίες. Η νέα ρύθμιση και πού στοχεύει. Λοιπόν, αυτό είναι πρώτο θέμα σήμερα. Αυτό μας είπε και ο κ. Φλωρίδης προχθές εδώ, υπουργός δικαιοσύνης. Η Ευρώπη καίγεται και βουλιάζει. Λοιπόν, και αυτό πολύ σημαντικό θέμα. Εδώ είναι φωτιές στην Πορτογαλία. Οι Ισραηλοί ανατείναξαν και τους ασημάτους, αυτό που λέγαμε, ένα 24 μετά τις βομβητές των μελών της Χεσμπολάχ. Και νέα έρευνα συνδέεται το αλκοόλ με τον καρκίνο. Σημαντικό αυτό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Για δες το. Τις τελευταίες 6 δεκαετίες, λέει, παρατηρείται σημαντική αύξηση στα κρούσματα καρκίνου του μαστού και του παχαίους εντέρου σε ενηλίκους κάτω των 50 ετών. Όπως υποστηρίζει μελέτη που διενεργήθηκε από τον Αμερικανικό Σύνδεσμο της Καρκινής Έρευνας, η κατανάλωση αλκοόλ ενδέχεται να παίζει σημαντικό ρόλο σε αυτή την τάση. Επίσης, αναφέρεται και στην παρασκευή νέων αντικαρκινικών φαρμάκων, αλλά και στη συνολικότερη βελτίωση του προσδόκιμου ζωής των ασθενών. Πρέπει να το δούμε αυτό το θέμα. Ευχαριστούμε πολύ για την καθημερινή. Λοιπόν, μας ανοίγει τα μάτια. Ναι, σοβαρό θέμα, πράγματι. Η εφημερίδα των συντακτών, τυφλή τρομοκρατία από το Ισραήλ, δεύτερο κύμα τυφλών ανατινάξεων, σκορπίζει για διακρίτο τρόμο και θάνατο στο Λίβανο. Στόχος αυτή τη φορά εκατοντάδες παγιδευμένα μήνες πριν με εκρηκτικά walkie-talkie και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές. Είναι ένα παγκόσμιο θέμα αυτό, παιδιά. Ναι, είναι νέου τύπου πόλεμος αυτό που λέγαμε προηγουμένως εδώ. Είναι άλλο πράγμα. Σκεφτείτε ότι πλέον μπορεί με ένα κουμπί να ανατιναχτούν εκατομμύρια πολίτες. Ούτε σε σειρές. Έτσι. Άμα το βλέπαμε στη σειρά, θα λέγαμε την υπερβολική. Έλα, μωρέ, τι λένε τώρα, σιγά και καλά τώρα. Είπαμε. Ναι. Απογευματινή. Δυνατά επιδόματα σε 1.200.000 δικαιούχους. Από 1η Ιανουαρίου 2025 όλες οι ευνοϊκές αλλαγές. Πόσα θα πάρουν οι οικογένειες με 2-3 ή περισσότερα παιδιά. Ρωτάει εδώ πέρα η εφημερία. Και λέει κιόλας. Επιδόματα σε 1.000.000. Δυνατά επιδόματα κιόλας λέει. Δυνατά. Δυνατά επιδόματα. Μετά τους βομβητές, κάνε τώρα και τα walkie-talkie. Εδώ και ο Στέφανος ανακοινώνει την υποψηφιότητά του, ενώ το bullying πάει σύννεφο, καταγγελίες και από Ραγκούση και Βασίλη μετά την Οτοπούλου. Έχουμε και ότι στους συνταξιούχους με προσωπική διαφορά το έλεγε τα Χριστούγεννα να μένουν από 100 έως 200 ευρώ ανάλογα με το σε ποια κατηγορία υπάγονται. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θα δοθεί ένα βοήθημα από 100 έως 200 ευρώ. Θα τα πούμε και αναλυτικά τις επόμενες μέρες. Η προσωπική διαφορά συνεχίζει. Έχουμε πει πολλές φορές αυτό το σύστημα. Βρε τον Κατρού. Πού είναι ο Κατρού, καλό τραπέζι. Αυτό ο. Συμβούλιο Ευρώπη. Όχι, Συμβούλιο Ευρώπη. Όχι, δεν είναι Συμβούλιο Ευρώπη. Είναι εδώ στον ΟΣΑ. Ναι. Λοιπόν. Δεν μου στέλνει ενημερωτικά από το γραφείο του. Ελεύθερος τύπος. Σπίτι 2 με μηνιαίο όφελος έως 354 ευρώ, λέει. Τα ψηλά γράμματα στο νέο πρόγραμμα αγοράς κατοικίας σε ζευγάρια έως 50 ετών. Πιο φτηνά από ενίκιο, από 771 ευρώ η δόση δανείου πέφτει στα 573 για οικογένεια με δύο παιδιά και στα 491 για τρίτεκνους για στεγαστικό 150.000 ευρώ. Εξαιρετικό. Εξαιρετικό. Με αποπληρωμή σε 30 έτη. Εξαιρετικό, ξαναλέω. Οπα. Μην πω τώρα αυτά τα λεφτά πόσο είναι η δόση. Πόσο έτσι, είναι. Πάρα πολύ ψηλά. Α, okay. Λοιπόν, και με τη διαφορά των επιτοκίων. Καλά. Μας έστειλε ένα μήνυμα και θέλω να το ρωτήσουμε. Στο σπίτι 1 λέει πήρανε το σπίτι και στο συμβόλαιο λέει κάπου απαγορεύεται να το νοικιάσεις για 39 χρόνια. Μας έστειλε μήνυμα τηλεθεάτρια. Δηλαδή λέει ότι τώρα
είναι υποχρεωμένοι να μένουν στο σπίτι και δεν μπορούν να τον νοικιάσουν άμα θέλουν να πάνε αλλού. Ή άμα παντρευτεί, μου λέει ο γιος μου, μια κοπέλα που έχει δικό της σπίτι. Τι θα το κάνω το άλλο σπίτι, το κρατήσω να το βλέπω? Δεν το ξέρω. Ούτε είναι, εγώ αυτό το ξέρω. Είναι, αυτό είναι προφανώς κάτι που πρέπει να διευκρινιστεί. Προφανώς έχει την έννοια ότι είναι για χρήση δική σου. Δεν είναι για να το πάρει. Γιατί ναι, με την ίδια λογική μπορεί να βρεθεί να κληρονομήσεις 5 σπίτια μετά και να γίνεις πολύ αυτός. Δηλαδή ναι, είναι για ανθρώπους που δεν έχουν τη δυνατότητα να βοηθηθούν. Ναι. Είναι το πάρει ένα φαντ ξαφνικά. Ναι, δηλαδή. Λέω εγώ τώρα. Δεν ξέρω. Είναι να έρθουν αύριο μετά από ένα φαντ να δημιουργήσεις μια. Με πρόσωπο ναι, μπροστά. Ναι. Και να παίρνει σπίτια. Είναι κάποιες δικλείδες. Δεν είμαι σίγουρος αν είναι σωστό ή όχι. Δεν το ξέρω. Αυτό πρέπει να μιλήσουμε με ειδικούς. Αλλά μου ακούγεται ότι λίγο προφανώς. Γιατί είναι για ιδιόχρηση όλα αυτά. Τα λες πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και συμφωνώ σε όλα μαζί. Και εγώ, με τον εαυτό μου συνήθως. Τέλεια. Δημοκρατία. Διώκουν τώρα τους χριστιανούς, η ανθρωπότητα επιστρέφει σε σκοτεινές εποχές. Ο Σέρβος παγκόσμιος πρωταθλητής του Τζούντο τιμωρήθηκε με 5 μήνες αποκλεισμού επειδή έκανε το σταυρό του στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η woke κουλτούρα σαρώνει τα πάντα και απαγορεύει τη θρησκεία, την ταυτότητα και προσεχώς την εθνικότητα. Απαράδεκτο. Αυτό ναι, εντάξει. Αυτό αφορά. Αυτό μισό λεπτάκι. Και εγώ διαφωνώ κάθετα με αυτό. Ναι, τώρα, είτε είναι και όμως. Όχι για χριστιανοφοβίες και τα λοιπά. Όχι για όλους. Είτε αφορά Ορθόδοξους, Καθολικούς, φυσικά, Χριστιανούς, Μουσουλμάνους. Ό,τι είναι ο καθένας. Λοιπόν, ελεύθερη έκφραση. Βέβαια. Εδώ λέει ότι επειδή επένδυξε θρησκευτικές πεποιθήσεις, γι' αυτό. Γιατί εδώ καταλαβαίνω ότι το θέμα πάει λίγο ότι είναι μόνο για τους χριστιανούς αυτό. Ναι. Έτσι, δεν αφορά, αφορά γενικώς τους ανθρώπους. Θέλω να σαχώσω, έτσι το πέφτουμε ακριβώς. Αυτό το λέω. Γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, δεν είναι δηλαδή, αφορά όλες τις θρησκείες, ξαναλέω. Σε λίγο μαζί μας ο κύριος Βελόπουλος, ο κύριος Κυριάκος Βελόπουλος, πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, θα τα συζητήσουμε και αυτά. Θα τα ερωτηθεί και για αυτά. Προφανώς. Ριζοσπάστης, 50 χρόνια ιστορίας, παράθυρα ανοιχτό στο μέλλον, μαζική νεανική συνάντηση με ανατρεπτικές και πρωτοπόρες ιδέες του Κουκουέ, ο γραμματέας Κνέσε λίγο μαζί μας. Θα τα πούμε. Εφημερίδα Εστία, ασύμμετρος πόλεμος εξ αποστάσεως. Μετά τους βομβητές, εκρήγνεται και τα κινητά. Με ερώτημα. Από υπερθέρμανση της μπαταρίας τους με τηλεφωνική κλίση με παλμό, σε νέα φάση διεξαγωγή του πολέμου μετά τα γεγονότα του Λιβάνου, εκτός από τα drones, νέα απειλή τα λογισμικά. Καλά, έχει εξχρονιστεί ο πόλεμος. Είναι άλλο πράγμα. Είναι αυτεμπορική. Αλλάζουν όλα στον υπολογισμό του χρέους. Πιθανή ελάφρυνση των επιπτώσεων θα επιφέρει το προγραμματισμένος πανεπολογισμός του ΑΕΠ. Eurostat ενσωμάτωσε αναβαλλόμενων τόκων 12,5 δις έως 6 μονάδες επιβάρυνση στη σχέση χρέους ΑΕΠ. Μάλιστα. Ωραία. Τύπος Θεσσαλονίκης, τέλος στην αναρχία με τα ηλεκτρικά πατίνια. Έτοιμη νέα κανονιστική από τον Δήμο Θεσσαλονίκης, έλεγχη από την τροχέα. Επί μήνες έχει γίνει πόλη μπάχαλο με ελεύθερη στάθμευση των πατινιών σε όλο το κέντρο. Βασικά τα μισά πατίνια είναι στη θάλασσα. Ναι. Και κάποια άλλα κυκλοφορούν στην Θεσσαλονίκη. Ναι, να σου πω, είναι υποβρύχια. Χρησιμοποιούν πολύ πατίνι στην Θεσσαλονίκη και λόγω του τουρισμού, αλλά έχουν για πλάκα. Μου έχεις κάνει τη ζωή πατίνι. Εγώ, φίλε μου. Εγώ εδώ πέρα. Συνοδοιπόρος. Είναι τρομακτικό τα πατίνια στους δρόμους. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, παιδιά. Ναι. Για τους ίδιους τους ανθρώπους, για τους άλλους οδηγούς. Δυστυχώς δεν είναι οι δρόμοι. Δεν μπορεί να βολεύει πολλούς στη δουλειά τους και τα λοιπά, ή στη μετακίνηση. Αλλά, παιδιά, στους δρόμους. Δηλαδή, έβλεπα ακόμα, έχω δει πατίνι στην Αττική Οδό. Δηλαδή. Yeah. Σε δρόμο ταχύτητα κυκλοφορία. Δηλαδή είναι λίγο. Πολλά δεν έχουν φώτα, δηλαδή κυκλοφορούν χωρίς φως. Δηλαδή είναι αθόρυβα και μπορεί να. Είναι. Το ποντίκι, όλα στον αέρα. Κοινό υποψήφιο να ζητούν 87 εκκρεμότητες για Γεροβασίλη Φάμελο, η τρίτο πρόσωπο προετοιμασίας από όλα στρατόπεδα με άγριες συγκρούσεις μέχρι την εκλογή νέου Προέδρου. Λέει εδώ, έχουμε τον οδικό χάρτη για το πώς θα κινηθούμε μέχρι τις εκλογές. Λέει εδώ, έχει τρακάρει, τα έχει σπάσει όλα, γίνει χαμός. Και φωνάζει όλο από πίσω, Γιούπι! Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτά λέει χάρτη. Το ποντίκι του Αντώνη Τελατόλα. Το αυτοκίνητο λέει ΣΥΡΙΖΑ. Αφήστε, λέει, ναι. Αφήστε λέει και κάτι όρθιο, Ναι, ισχύει. Όταν δεν έχουν βρει ακόμη πρόσωπο ενώ πήγανε και κάνανε πρόταση μομφής, είναι σαν να λέμε θα βγάλουμε τον Παναγιώτο που παρουσιαστεί, αλλά δεν έχουμε τι να προτείνουμε. Εντάξει, παιδιά. Άρα θα μείνει εκπομπή. Κάτι θα βρείτε, πιστεύω. Το μυαλό σου εκεί πάντως. Κάτι θα βρείτε, πιστεύω. Σαν εσένα κανείς φανερά. Το μυαλό σου εκεί. Δηλαδή η παρουσία και τηλεόραση, το μυαλό σου εκεί. Το λέω στον κόσμο για να καταλάβει ότι 87 ακόμη και οι οικονομικές υποχρεώσεις τρέχουν. Όλα τα λουλούδια να αφήσουν. Είσαι πολύ καλός. Μπράβο. Εγώ τώρα για ΣΥΡΙΖΑ δεν μιλάω. Παγωμένοι λογαριασμοί, οικονομικές υποχρεώσεις τρέχουν. Δεν είχαν να κλείσουν την αίθουσα. Παγώσαν λέει τους λογαριασμούς στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Διάβασα πριν. Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς, για να μην λέω τώρα. Από μια διαφημιστική η οποία. Διαφημιστική είναι. Εξαιτίας μια διαφημιστική, δεν είναι συγκεκριμένο το ποσό. Κάποιοι λένε ότι είναι 120.000. Κάποιοι λένε, ναι, είναι 3 ποσά τα οποία ακούγονται. Λοιπόν, λέει εδώ, στα νέα διαβάζω.
οι τραπεζικοί λογαριασμοί του ΣΥΡΙΖΑ έχουν μπλοκαριστεί ύστερα από νομικές ενέργειες ενός προμηθευτή, στον οποίο το κόμμα χρωστάει περισσότερες από 200.000 ευρώ για τις προμηθείες του περίοδου 22-23. Η στηρητική κατάσταση σημαίνει με απλά λόγια πως δεν μπορεί να κινηθεί τίποτα, ούτε καν τελευταία δόση κρατικής χρηματοδότησης, η οποία καταβάλλεται προφανώς τραπεζικά. Πάντως, λέει από την Κουμουνδούρου, πληροφορούμε πως αφού ενημερώθηκαν για τα σχετικά, επικοινώνησαν με τον προμηθευτή και είναι σε διαδικασία επίλυσης του θέματος. Είναι θέμα. Πώς δεν είναι. Ακόμη και για την αίθουσα για να κάνουν τις συσκέψεις, έπρεπε να έρθουν σε συνεννόηση ότι εντάξει, θα στα δώσουμε, γιατί τώρα δεν έχουν παγώσει όλα. Πάμε. Κόντρα, για να κλείσουμε τα φύλλα σήμερα, απομάκρυνση. Χατζηδάκη ζητούν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που καταλαγίζουν τις ευθύνες για την κατάρρευση των ποσοστών του κόμματος για το θέμα που συζήτησαμε πριν από λίγο με τον κύριο Σάλμα. Και κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και σκιές φόβου στην Ευρώπη μετά τις νέες εκρήξεις και στους ασυρμάτους της Χεζμπολά.